Μια σειρά από δράσεις κάνει το κέντρο κοινότητας του ΟΚΠΑΠΑ. Ο πρόεδρος Δημήτρης Πάνου ρωτήθηκε για το κέντρο που, όπως είπε, εξυπηρετεί οικογένειες Ρωμά και στοχεύει στην ενίσχυση της ισότιμης πρόσβασής τους σε βασικές υπηρεσίες και αγαθά, όπως πρόσβαση στην εκπαίδευση και αποτροπή της σχολικής διαρροής, εργασιακή απασχόληση, πρόληψη και προαγωγή της υγείας, καθώς επίσης κοινωνική φροντίδα και στέγαση. Εξήγησε ότι βασικός στόχος είναι η πρόληψη και η καταπολέμηση των στερεότυπων και των διακρίσεων σε βάρος των Ρωμά και παράλληλα η προώθηση της ενεργού συμμετοχής τους στην κοινωνική, οικονομική αλλά και πολιτική ζωή. Ναι, το κέντρο κοινότητας του ΟΚΠΑΠΑ του Δήμου Ανιτών από τον Ιούλιο του 2021 λειτουργεί το παράρτημα Ρωμά. Είναι μια σημαντική δομή, νομίζω, η οποία συμπληρώνει όλες τις άλλες κοινωνικές δράσεις του ΟΚΠΑΠΑ. Από το, αν κάνουμε ένα απολογισμό, έχουν περάσει μέχρι σήμερα 787 διαφορετικά άτομα και έχουν εκπληρωθεί 3.300 περίπου αιτήματα αυτών των ανθρώπων. Είναι μια σημαντική, θεωρώ, δράση, γιατί για την συγκεκριμένη αυτή ομάδα της κοινωνίας μας οφείλουμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε ως Δήμος Ιωαννιτών και αυτό κάνουμε. Είναι πάρα πολύ χρήσιμες πέρα από την λήψη διαφόρων επιδομάτων που οι αιτήσεις γίνονται στο κέντρο αυτό. Το παράρτημα αυτό και οι εργαζόμενοι δεν μένουν μόνο εκεί να δεχτούν τις αιτήσεις, αλλά πηγαίνουν και κάνουν μια καταγραφή του πληθυσμού καταρχάς, η οποία έγινε το τελευταίο διάστημα, έτσι ώστε να έχουμε επικαιροποιημένα στοιχεία για το συνολικό αριθμό των Ρωμά που βρίσκονται στην περιοχή μας, κατά φύλο, κατά ηλικία και τις ανάγκες οι οποίες υπάρχουν. Από εκεί και πέρα υπάρχει μια ενημέρωση και στις γυναίκες για θέματα υγείας και πρόληψη και προαγωγή της υγείας. Έχουν γίνει διάφορες βιομετρικές δράσεις στα σχολεία που φοιτούν τα παιδιά των Ρωμά. Υπάρχει μια διασύνδεσή τους, μια προσπάθεια διασύνδεσης της κοινωνίας των Ρωμά και με άλλες δομές που είναι απαραίτητες, όπως είναι τα νοσοκομεία, όπως είναι τα τόμια, όπως είναι διάφορες άλλες φορείς πρόνοιας. Γενικά έχει γίνει μια επίσης ενημέρωση για τους εμβολιασμούς. Μην ξεχνάμε ότι στην περίοδο της πανδημίας υπήρξαν και εμβολιασμοί στα παιδιά που είχαν μείνει πάρα πολύ πίσω. Νομίζω ότι κάνουμε ό,τι μπορούμε. Πρέπει η ομάδα αυτή να γίνει, να ενσωματωθεί κατά το δυνατόν μέσα στην κοινωνία μας και αυτή είναι η προσπάθεια του παραρτήματος Ρωμά του ΟΚΠΑΠΑ του Δήμου Ανιτών.